Οι Ρώσοι εισέβαλαν στο Τορέτς και ξεκίνησαν σφοδρές μάχες. Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την πτώση του Ουγγλεντάρ λοιπόν, οι Ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν εχθές στα περίχωρα της πόλης Τορέτς, η οποία βρίσκεται στην γραμμή του μετόπου στην Ανατολική Ουκρανία. Οι Ρώσοι μπήκαν στα ανατολικά προάστια της πόλης, ανακοίνωσαν αργά εχθές το βράδυ οι Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις. Η κατάσταση είναι ασταθής, μάχες διεξάγονται κυριολεκτικά σε κάθε είσοδο της πόλης, δήλωσε στο Ουκρανικό Δημόσιο Ραδιοτηλεοπτικό Δίκτυο η Αναστασία Μπομποβνίκοφκα, εκπρόσωπος των Ουκρανικών Δυνάμεων. Ρώσοι μπλόγκερ στρατιωτικών θεμάτων, περιλαμβανομένης μιας ομαδας στρατιωτικών αναλυτών στο κανάλι Ράιμπαρ του Telegram, ανέφεραν πως ρωσικά στρατεύματα συνεχίζουν να προωθούνται προς το κέντρο τη πόλη. Βίντεο από χρήστε του διαδικτύου δείχνουν σήμερα το πρωί Ρώσους στρατιώτε να έχουν εισέλθει σε κυβερνητικά κτίρια, σχολεία και αγορές. Για την Ουκρανία, το Τόρετς είναι εδώ και 10 χρόνια μια πόλη στην γραμμή του μετόπου, καθώς βρίσκεται κοντά στα Ουκρανικά εδάφη που καταλήφθησαν το 2014 από τους υποστηριζόμενους από την Ρωσία αυτονομιστές για την Μόσχα η κατάληψη της πόλης η οποία ήταν γνωστή μέχρι το 2016 με την σοβιετική ονομασία Τζερνής θα φέρει πιο κοντά τον στόχο του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν να καταλάβει την περιφέρεια του Ντονμπάς. Η πτώση του Τόρες που βρίσκεται στην κορυφή ενός λόφου, λένε οι Ουκρανοί στρατιωτικοί αναλυτές, θα επιτρέψει στη Μόσχα να αποκλείσει σημαντικές οδούς επιμελητειακής υποστήριξης που συνδέουν τα επιχειρησιακά μετόπιστεν των δυνάμεων του Κιέβου στην περιοχή με την ζώνη των μαχών συμπεριλαμβανωμένη στη Μίζωνος Οδού που Κωνσταντίνοφκα. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σχόλιο από το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, το οποίο είχε ανακοινώσει νωρίτερα την Δευτέρα ότι οι δυνάμει του προκάλεσαν ζημιέ σε έμψυχο και άψυχο υλικό κοντά σε αρκετού οικισμού στην περιοχή συμπεριλαμβανομένου του Τορέτζ. Η προώθηση των δυνάμεων της Μόσχας, όπως ακριβώς συνέβη με την κατάληψη του Ουγγλεντάρ την περασμένη εβδομάδα, υπογραμμίζει την μεγάλη υπεροχή του σε άνδρες και υλικό, την ώρα που η Ουκρανία ζητάει περισσότερα όπλα από τους δυτικούς συμμάχους της που την υποστηρίζουν. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.